Είσαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για τον έρωτα? Ναι. Δεν ξέρω τι θα πούμε. Πώς το πιάνεις αυτό το θέμα? Αφού για όλα έρωτας είναι η αιτία. Αράζουμε τραγούδι σήμερα. Ναι. Ανδριανή μου, συγχαίουμε τον έρωτα με την αγάπη. Το ήξερες ότι δεν έχουν καμιά σχέση? Κάτι μου είχατε πει την προηγούμενη φορά και κράτησα σημειώσεις. Ναι. Ενώ η αγάπη έχει κανόνες και όρια, ο έρωτας δεν δέχεται ποτέ σε καμία εποχή κανένα κανόνα, κανένα όριο. Είναι ανεξέλεγκτος. Ανεξέλεγκτος απολύτως. Γιατί? Του έχουμε δώσει αυτή την άδεια. Έτσι είναι η φύση του. Έχει πάρει την άδεια από την Αφροδίτη. Ήδη από τη μυθολογία. Βέβαια, ήδη από τη μυθολογία. Δεν σέβεται τίποτα, δεν υπακούει σε τίποτα, δεν έχει καμιά σχέση ούτε με τη λογική, ούτε με την κρίση. Βέβαια, όταν βιώνεις το συναίσθημα του έρωτα, δηλαδή είσαι ερωτευμένος, και δεν θα πω για τον έρωτα γενικά, είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου, είμαι ερωτευμένος με έναν άλλον άνθρωπο. Ναι. Και είναι και αμοιβαίο. Είναι νομίζω η κορυφαία στιγμή της ζωής, από τις κορυφαίες στιγμές, στο πόσο όμορφα νιώθεις, έντονα, δυνατά και ικανός να κάνεις τα πάντα. Αλλά άμα δεν είναι αμοιβαίο. Και πάλι είναι υπέροχο. Δηλαδή, ο άνθρωπος μέσα από τον έρωτα ξεπερνά τη γήινη υπόσταση, ανεβαίνει, υπερίπταται. Όταν είναι αμοιβαίο, είναι ουράνιο. Είναι ο ασπασμός προς τα άστρα, αλλά και μονόπλευρο να είναι, και πάλι ο άνθρωπος αισθάνεται υπέροχα όταν ανεβαίνει. Δεν πατάει στη γη. Άλλο το ότι βιώνει απογοήτευση, φόβο, θυμό. Πολλές φορές βιώνει και απόλυτη εγκατάλειψη του εαυτού του. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτοκτονούν για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Αλλά έχουν βιώσει αυτή την υπέρβαση. Καμιά φορά, όχι καμιά φορά, πάντα στη ζωή μου το άκουγα αυτό και δεν μπορούσα να το ερμηνεύσω. Ότι μην τα δίνεις όλα στον έρωτα, κράτα κάτι και για σένα. Μα γίνεται. Εγώ όσες φορές έχω ερωτευτεί, αισθάνθηκα ότι ποτέ δεν μπορούσα να κρατήσω κάτι για μένα. Αισθάνθηκα πάρα πολύ ανήμπορη μπροστά σε αυτό το συναίσθημα, αυτό το θέλω να στα δώσω όλα. Αυτό το κράτα κάτι, το λένε οι νοικοκύριδες, το λένε άνθρωποι που δεν ερωτευτήκανε, που η ζωή τους είναι μέσα σε τουβλάκια, φτιαγμένοι, χτισμένοι με νοικοκυροσύνη. Ο άνθρωπος όμως πάντα έχει ανάγκη το να ξεπεράσει τον εαυτό του. Λοιπόν, ο έρωτας τον βοηθάει να ξεπεράσει το γήινο στοιχείο του, να τα δώσει όλα, να κινδυνεύσει, να πληγωθεί. Γιατί είναι μέσα στο παιχνίδι και ο κίνδυνος και το ότι μπορεί να απογοητευτείς. Γιατί πώς καταλήγουν οι περισσότεροι έρωτες? Δεν έχουν happy end. Όχι, δεν έχουν. Όχι, ποτέ. Ένας τρελός έρωτας ποτέ δεν καταλήγει καλά. Συνήθως καταλήγει σε καταστροφή. Γιατί αυτή είναι η φύση του. Αφού δεν έχει σχέση με τη λογική, αφού δεν έχει σχέση με τους κανόνες, με κανένα κανόνα, ούτε ηθικό, καταπατά όλους τους ηθικούς κανόνες. Σε μεταλλάσσει. Ακριβώς. Είναι σαν να σου δίνουν ένα μαγικό φίλτρο και αρχίζεις και σκέφτεσαι διαφορετικά, νιώθεις διαφορετικά. Ξεχνάς αυτά που ήξερες και πίστευες μέχρι χθες. Πρώτα, για τον άλλο με τον οποίο είσαι ερωτευμένος, γίνεσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Βγάζεις όλο τον καλό εαυτό σου. Δηλαδή, έχω μιλήσει με κοπέλες που παντρευτήκανε τον ερωτά τους και απογοητευτήκανε φρικτά. Γιατί αυτός ο νέος ήταν τόσο υπέροχος στην εποχή του έρωτα, τόσο συναισθηματικός, τόσο γλυκός, τις φρόντιζε, τις θεωρούσε τη βασίλισσα της ζωής του, και μετά το γάμο όλα αλλάξανε. Φταίει ο γάμος ή φταίει ότι αυτή η χημική ένωση κάποια στιγμή έληξε, γιατί είναι στη φύση της να λήξει, να τελειώσει. Είναι στη φύση της να λήξει. Ο έρωτας κρατάει από μερικές στιγμές, γιατί υπάρχουν και έρωτες και ραυνοβόλοι, που μετά από λίγο συνέρχεται ο άνθρωπος. Από μερικές στιγμές μέχρι ένα χρόνο. Αυτή είναι η διάρκεια της ζωής του. Είναι σαν τις πεταλούδες. Υπάρχουν και έρωτες που μπορεί να κρατήσουν 2 με 3 χρόνια αν οι δυο ερωτευμένοι είναι μακριά και βλέπονται σπανίως. Ναι. Τότε η φαντασία βοηθάει πάρα πολύ. Κρατάει τα καλά μόνο, δεν έχει την τριβή της καθημερινότητας. Ακριβώς. Κρατάει τα καλά και ο έρωτας έτσι έχει μια παράταση. Αλλά πάνω από 2-3 χρόνια είναι αδύνατον, γιατί είναι η φύση του. Να σας ρωτήσω κάτι. Ωραία, είναι ένα ζευγάρι παντρεμένο και έχουν περάσει τα χρόνια. Ή ανεξάρτητα είναι παντρεμένο, είναι πάρα πολλά χρόνια αυτή η σχέση. Έχουν περάσει αυτά τα 2 χρόνια, είναι 5, 10, 15. Και ο ένας βλέπει τον άλλο και ακόμα πεταρίζει η καρδιά του. Ναι. Αυτό δεν είναι έρωτα? Είναι, αλλά είναι μονόπλευρος. Το να πεταρίζει και τον δυο η καρδιά, δύσκολο, ενώ είναι παντρεμένη, δεν έχει ακουστεί. Τώρα, αν στο μέλλον... Ο ένας μπορεί να παραμείνει ερωτευμένος, μπορεί. Γιατί συνεχώς ανακαλύπτει καινούριες ομορφιές στο τέρι του και τον ξαναερωτεύεται ή την ξαναερωτεύεται ξανά και ξανά, αλλά ο ένας. Ερωτευόμαστε τις ομορφιές στον άλλο ή ερωτευόμαστε το κοινό σημείο μας, που μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό? Ερωτευόμαστε το τίποτε και τα πάντα. Στον άλλο βλέπουμε το τίποτα, το μηδέν και τα πάντα. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μας ελκύει στον άλλο. Δηλαδή βλέπεις κάποια και ερωτεύεται ένα κοντούλι, καχεκτικό, που δεν λέει τίποτε σαν εμφάνιση, σαν συζήτηση, τίποτε, σαν ιδέες. Και λέμε, τι του βρήκε, μα τι του βρήκε, και τον ερωτεύτηκε. Αυτή τον λατρεύει, τον αποθεώνει. Τέτοιος άντρας δεν υπάρχει στον κόσμο. Τι του βρήκε, αυτή ξέρει. Αν είχαμε τα μάτια τα δικά της, θα ξέραμε κι εμείς. Άρα είναι ένα πεδίο το οποίο είναι ανεξερεύνητο, το κομμάτι του έρωτα. Άγνωστο. Ένας άντρας καταπληκτικός ερωτεύεται μια γυναικούλα ασήμαντη. Και αναρωτιόμαστε εμείς οι απ' έξω που τα ξέρουμε όλα. Οι σημαντικές. Ναι, οι σημαντικές. Ναι. Μα τι τις βρήκε. Αυτός ξέρει. Ναι, είναι πάντα άγνωστο τι θα σε ελκύσει σε κάθε άνθρωπο. Ο καθένας στη ζωή του, τι λέει η επιστήμη, έχουμε μοτίβο, δηλαδή ερωτευόμαστε του ίδιου στυλ ανθρώπους, έχουν κοινά σημεία μεταξύ τους όλοι αυτοί? Έχουν κοινά σημεία ως χαρακτήρες. Δηλαδή, αν εγώ δεν έχω πάρει αγάπη τον πρώτο χρόνο της ζωής μου από τη μάνα μου, θα ερωτεύομαι συνέχεια άντρες χειριστικούς, που στην αρχή μου προσφέρουν πολύ ενδιαφέρον, πολύ στοργή, πολλές αγκαλιές κλπ. Στην αρχή. Και εκεί καταγοητεύομαι. Μετά είπαμε, αλλάζει ο ερωτευμένος. Μετά θέλω να τον διεκδικώ συνεχώς, να διεκδικώ την προσοχή του. Βέβαια. Με βολεύει αυτό το μοτίβο, το ξέρω δηλαδή. Μου είναι το γνώριμο στον έρωτα. Το βλέμμα μας ψάχνει το γνώριμο της ψυχής. Δεν ψάχνει το ωφέλιμο, γιατί το ωφέλιμο θα ήταν να βρω έναν άντρα που μονίμως να με φροντίζει, να με προσέχει, να μου καλομιλάει. Αλλά στην ψυχή μου υπάρχει καταγεγραμμένο κάτι το οποίο με σπρώχνει. Και αναρωτιέμαι, μα γιατί ερωτεύομαι συνέχεια ακατάλληλους άντρες? Γιατί έχω αυτό το μαγνήτη σε ανθρώπους που με ταλαιπωρούν? Ακριβώς. Το βλέμμα μου με στέλνει εκεί. Γιατί η πρώτη ερωτική επιστολή γράφεται με τα μάτια. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ο έρωτας καλλιεργείται? Ο έρωτας... Ή απλά συμβαίνει? Ο έρωτας συμβαίνει, αλλά τον καλλιεργεί η κοινωνία. Ενώ ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Έχουν κάνει πρόσφατα μια πολύ μεγάλη έρευνα γιατί οι σημερινοί έφηβοι δεν ερωτεύονται. Γιατί δεν ερωτεύονται? Ερωτεύονται πολύ λιγότερο από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Γιατί η τεχνολογία απομυθοποίησε τον έρωτα. Τα παιδιά και τα εγγόνια μας ερωτεύονται όλο και λιγότερο. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, πανέμορφα, μορφωμένα, υγιή, ερωτεύσιμα όπως λέγαμε παλιά, που είναι μόνα τους. Μόνα. Κάνουν παρέα, αγόρια, κορίτσια, βγαίνουν, διασκεδάζουν, γελάνε, αλλά χωρίς έρωτα. Δηλαδή το βλέμμα δεν κάνει αυτό το κλικ. Δεν συναντιέται το βλέμμα γιατί είναι, ας πούμε, στο κινητό όλη την ώρα. Όχι, συναντιέται το βλέμμα, αλλά δεν συναντιέται με έρωτα. Ναι, αλλά ο έρωτας είναι κάτι που το έχουμε από τη φύση μας μέσα. Ναι, μας. Το έχουμε. Φαντάζομαι υπάρχει ο έρωτας για να ξεξυπνούν τα σώματα και να αναπαράγεται το είδος. Μπράβο. Αν πούμε ότι αυτό έχει μια θελημιστική διάσταση. Αυτό λέει η βιολογία, βέβαια. Ναι. Το λέει η βιολογία. Αυτά τα παιδιά δεν... Όχι, δεν θα αναπαράγουν το είδος. Θα το αναπαράγουν, αλλά με έναν τρόπο πιο... έτσι, πιο λάγου. Θα πούνε κάποια στιγμή, και... καλή είναι αυτή, μου κάνει, μπορούμε να συμβιώσουμε ή να παντρευτούμε. Αλλά όχι με αυτή τη φωτιά, με αυτή τη φλόγα του έρωτα. Όλοι μπορούν να την νεώσουν αυτή τη φλόγα, αυτή τη φωτιά. Εγώ συναντώ ανθρώπους στη ζωή μου που είναι μονίμως ερωτευμένοι, το επιθυμούν και το διεκδικούν αυτό να υπάρχει στη ζωή τους, και συναντώ και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι... Δεν ξέρω. Αδιάφοροι προς αυτό. Δεν ξέρω αν θα σου αρέσει αυτό που θα πω. Όσο πιο ώριμος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο δύσκολα ερωτεύεται. Ο έρωτας θέλει και μια ανοριμότητα. Πρέπει να είσαι... μια ελαφράδα. Μια ελαφράδα. Πρέπει να είσαι στην επιφάνεια. Αυτοί που λες ότι είναι μονίμως ερωτευμένοι, είναι λιγάκι επιπόλαιοι τύποι. Όχι ότι τα παιδιά μας σήμερα είναι όριμα και δεν ερωτεύονται. Σήμερα φταίει η τεχνολογία. Αυτά δεν ερωτεύονται για άλλους. Δεν ερωτεύονται γιατί έχουν ισοπεδωθεί τα συναισθήματά τους. Η τεχνολογία πώς τα ισοπαίδωσε τα συναισθήματα? Γιατί όταν ασχολείσαι με το κινητό, συμπιέζεις τον ψυχικό σου κόσμο. Δεν... ανθίζει ο ψυχικός κόσμος και συμπιέζεις και τη φαντασία. Ο έρωτας θέλει πολλή φαντασία. Ο ερωτευμένος χτίζει παλάτια μαζί με την καλή του ή με τον καλό του. Τα πάντα χτίζει, πάει ταξίδια, κάνει συνομιλίες, ακούει μουσικές. Άμα είσαι με το κινητό, με το λάπτοπ, με το σινεμά και βλέπεις τις σειρές τη μία μετά την άλλη, πώς θα λειτουργήσει η φαντασία? Το connection δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν ξέρω, η ψυχική συνάντηση. Ακριβώς. Διότι μέσα από το βλέμμα συναντιούνται δύο ψυχές. Τα μάτια μας είναι οι πύλες της ψυχής. Άρα αυτά τα παιδιά, αυτή η γενιά δεν μπορεί να κάνει ούτε φιλίες. Φιλίες κάνει, αλλά και οι φιλίες είναι με ημερομηνία λήξεως. Είναι αναλώσιμα όλα. Και δεν θέλουν και να πονέσουν, δεν θέλουν να επενδύσουν σε έναν άλλο άνθρωπο. Δηλαδή, να ερωτευτώ και αν πονέσω μετά και αν με εγκαταλείψει, ενώ οι παλιοί τα έδιναν όλα. Ωραίο είναι και να τα δίνεις όλα, ωραίο είναι και να το ζεις αυτό το πράγμα, αλλά... τουλάχιστον όσοι έχουμε ερωτευτεί, ξέρουμε ότι πονάει κιόλας. Ναι, αλλά είναι ένας πόνος ο οποίος οριμάζει τον άνθρωπο. Είναι τυχεροί όσοι ερωτεύονται έτσι με ένταση, είναι πολύ τυχεροί. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ερωτεύονται? Ή έχουν μεγαλώσει με εντολές νοικοκυρίστικες. Παιδί μου, στο Λύκειο δεν ερωτευόμαστε. Περίμενε. Τώρα είναι οι Πανελλήνιες, να μπεις πρώτα στο πανεπιστήμιο. Οπότε το κορίτσι κυρίως βάζει φρένα. Πάει στο πανεπιστήμιο. Ξαναλέει ο μπαμπάς ή η μαμά, δεν είναι ώρα σου ακόμα. Περίμενε. τώρα είσαι φοιτήτρια, έχεις άλλα καθήκοντα, να τελειώσεις το πανεπιστήμιο. Εν τω μεταξύ, για τον έρωτα Ανδριανή μου υπάρχει ένα αναπτυξιακό στάδιο, δηλαδή, που το έχει καθορίσει η φύση. Γύρω στα 13 με 14, κυρίως τα κορίτσια, και γύρω στα 15 με 16 τα αγόρια, ξυπνάνε οι ορμόνες. Και λέει η φύση, στη χημεία του σώματος. Λέει η φύση, για κοίτα το άλλο φύλλο. Ναι. Γιατί? Γιατί η φύση δεν καταλαβαίνει ούτε από ομορφιές, ούτε από τίποτα. Ναι. Είναι η βιολογία στη μέση. Θέλει διαιώνιση του είδους, θέλει απογόνους, να μην σβήσουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, εκεί στα 13-14 δεν έχουν και πολλά μυαλά, άρα πιο εύκολα ερωτεύονται. Ναι, δεν έχουν πολλά φίλτρα. Έτσι, ώστε η φύση να τους σμίξει κάποια στιγμή για να διαιωνιστεί το είδος. Αν λοιπόν χάσει και το αγόρι και το κορίτσι αυτό το αναπτυξιακό στάδιο, μπορεί να μείνει ανέραστος και ανέραστη. Ξέρω ανθρώπους 20, 25, 30, 35 χρόνων που όχι μόνο δεν έχουν ερωτευτεί ποτέ, δεν έχουν κάνει σχέση ποτέ, γιατί χάσανε το αναπτυξιακό στάδιο. Άρα πρέπει να έχουμε το νου μας και σε αυτό το κομμάτι, στα παιδιά μας, στην εφηβεία. Όχι μόνο να είναι ό,τι πρέπει να είναι για τον κάθε γονιό, αλλά να ερωτευτούν. Να τα ενθαρρύνουμε να ερωτευτούν. Με μια συμβουλή όσοι έχουν κορίτσια. Ναι. Στο κορίτσι θα πούμε, αυτός που θα ερωτευτείς, φρόντισε να είναι καλύτερό σου, να οδηγήσεις το βλέμμα σου σε έναν καλύτερό σου. Γιατί στην ηλικία αυτή τα κοριτσάκια θαυμάζουν το περιθώριο. Τι εννοείται το... Θαυμάζουν... Το πιο εναλλακτικό, το πιο ζώρικο. Τα μαγκάκια, έτσι... Τα αλυτάκια. Και μπορεί το παιδί να καταλάβει τι εννοεί ο γονιός, αυτόν που είναι καλύτερό σου. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Ναι, βάζει ένα κριτήριο. Στο αγόρι δεν θα πούμε τίποτα. Συγγνώμη, ωραία, αρκεί να το πει ο γονιός και το παιδί θα το πάρει το μήνυμα ή θα το πετάξει? Είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό. Είναι πολύ της μάνας. Ναι, το γιατί περνάει υπογείως. Της μάνας ή του πατέρα. Είναι πολύ ισχυρό. Στα αγόρια. Δεν το εμποδίζουμε. Δεν το εμποδίζουμε να ερωτευτεί, απλώς του δίνουμε αυτή τη συμβουλή. Στα αγόρια δεν λέμε τίποτα. Γιατί το αγόρι έχει πρότυπο τον πατέρα. Να. Και ανάλογα με το πώς έχει πορευθεί ο πατέρας, θα ακολουθήσει το αγόρι τα βήματά του. Ό,τι έχει γίνει, ό,τι δουλειά έχει γίνει, έχει γίνει. Τώρα εκεί δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα. Ναι, έχει γίνει. Δηλαδή, αν ο πατέρας ήταν ένας άνθρωπος ζωηρός, παιχνιδιάρης, ερωτικός, είτε μέσα στη σχέση τη δική του, είτε έξω από τη σχέση με τη σύντροφο, σύζυγο, μαμά των παιδιών, αυτό θα το υιοθετήσει το παιδί? Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να το υιοθετήσει, μπορεί να πάει και στο αντίθετο άκρο. Πάντως είναι ένα πρότυπο. Τα πρότυπα δεν τα ακολουθούμε πάντα με απόλυτο τρόπο. Είναι το πρότυπο εκεί. Μπορεί να πω εγώ, δεν μου κάνει. Σωστά. Στρίβω. Με έχει πληγώσει. Βέβαια, αυτό. Ναι, δεν το θέλω. Έτσι. Κυρία Κική, ο άνθρωπος είναι πάντα έτοιμος να ερωτευτεί σε κάθε ηλικία? Ναι. Και το μωρό μπορεί να ερωτευτεί και το πολύ μικρό παιδί. Όχι σεξουαλικά, αλλά με υπερβατικό τρόπο. Και ο εκατοχρονίτης γέρος μπορεί να ερωτευτεί. Δηλαδή αυτή η φλόγα, αυτή η ικανότητα δεν κατασυχάζει ποτέ στον άνθρωπο. Και αυτοί οι έρωτες που βλέπουμε στις μεγάλες ηλικίες, που λέμε γεροντοσευδάδες, ναι. Που συνήθως βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το εξής πρότυπο. Μεγάλος κύριος σε ηλικία, νεαρά σύντροφος. Ναι. Αυτό είναι όντως αληθινό? Μπορεί όντως να υπάρξει φλόγα και έρωτα σε ένα ζευγάρι με μεγάλη διαφορά ηλικίας? Βεβαίως, γιατί αυτός που έχει πια κάνει καριέρα, γιατί συνήθως αυτών των ανδρών τις ερωτικές ιστορίες μαθαίνουμε, αυτός εξακολουθεί να αισθάνεται μέσα στη ζωή. Και γιατί βρίσκει μια νεαρή? Για να η φύση τον οθεί, για να ανανεωθεί. Είναι η συνταγή του βασιλιά Σολομώντα αυτή. Ο βασιλιάς Σολομών διάλεγε νεαρά κορίτσια για σύνευνες, για να κοιμάται μαζί τους, για να ανανεώνεται. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και στην εποχή μας. Οι όριμοι, ακόμη και σε γεροντική ηλικία άντρες, διαλέγουν τρυφερούδια, κοριτσάκια μικρά. Λίγο βαμπυρισμός μου κάνει αυτό, βέβαια, το ακούω. Η φύση του σωθεί για να ανανεωθούν. Το κοριτσάκι γιατί τον ερωτεύεται, γιατί τον θαυμάζει. Ναι. Ο έρωτος έχει μεγάλο κομμάτι θαυμασμού, βέβαια. Οπότε βλέπεις δύο εντελώς αντίθετα πλάσματα και ενώνονται. Και είναι ειλικρινής και οι δυο για όσο κρατήσει. Ναι. Εάν μετά παντρευτούν και λοιπά, εκεί δεν ξέρουμε πόση ειλικρίνεια υπάρχει. Γιατί ο γάμος είναι ένα κομβικό σημείο στον έρωτα? Γιατί συμπίπτει κατά μέσο όρο μετά τη διετία? Όχι. Ο γάμος έχει άλλες ανάγκες. Σε γιώνει. Βέβαια. Ο γάμος έχει ανάγκη από αγάπη, από κανόνες, από όρια, από σοβαρότητα. Ο έρωτας είναι... να περνάμε καλά. Όχι απλώς να περνάμε καλά, να δουλεύει η φαντασία. Να. Ναι. Και να εκφράσουμε συναισθήματα πολύ βία, πολύ έντονα, πολύ υπερβατικά. Στο γάμο μπορείς να σηκωθείς το πρωί και να είσαι στην υπέρβαση, ενώ είναι απλήρωτος ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε όμως να τα συνδυάσουμε με έναν τρόπο. Δεν υπάρχει μία συνταγή να κρατήσει. Να κρατήσει αυτή η ζωντάνια, αυτή η υπερβατικότητα τέλος πάντων, σε μία σχέση που είναι αρκετά χρόνια μαζί το ζευγάρι. Όχι, δεν υπάρχει συνταγή. Αν είναι τυχερό το ζευγάρι, θα γίνει αγάπη αυτό που νιώσανε και θα λένε «θυμάσαι τότε...» που με κυνηγούσε στα βραχάκια. Μπράβο, που περπατούσαμε ξυπόλυτοι 5 χιλιόμετρα. Και τώρα δεν σηκώνεσαι από τον καναπέ να πας μέχρι τη κουζίνα. Έτσι. Ναι, είναι πια ανάμνηση, αλλά ο γάμος χρειάζεται σταθερότητα και αγάπη. Είναι άλλη περίοδος. Άρα, οι ειδικοί λένε μην παντρεύεστε όταν είστε ερωτευμένοι. Είναι καταστροφική απόφαση, διότι ξυπνάς μετά ένα πρωί και λες «αυτόν είχα ερωτευτεί εγώ» ή «αυτήν είχα ερωτευτεί». Δεν είναι δυνατόν. Και το λένε. Εγώ ερωτεύτηκα άλλη γυναίκα. Ναι. Βέβαια άλλη γυναίκα ερωτεύτηκες. Βέβαια. Άλλα κάνεις το υπερβατικό, άλλα κάνεις το ρεαλιστικό. Άνθρωπέ μου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Θα το λέμε και στα παιδιά μας. Είσαι ερωτευμένος, είσαι ερωτευμένη. Παίρνα καλά, ευχαριστήσου το. Να θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό. Μην προχωρήσεις. Περίμενε. Να δεις πώς θα μετασχηματιστεί αυτός ο έρωτας. Θα σβήσει ή θα γίνει αγάπη? Γιατί αυτοί είναι οι δύο δρόμοι. Μπορούμε να ξαναερωτευτούμε τον ίδιο άνθρωπο? Βέβαια, φυσικά. Ενώ έχει λήξει μέσα μας. Έχω ακούσει για πολλά διαζευγμένα ζευγάρια. Χωρίσανε, μαλλιοτραβηχτήκανε. Το φτάσανε στα όρια. Το φτάσανε στα άκρα. Κάνανε 2 παιδιά ή 3 παιδιά ή 1 παιδί δυστυχισμένο. Ναι. Και μετά από κάμποσα χρόνια λατρέψανε ο ένας τον άλλο, ανακαλύψανε ο ένας τον άλλο, ξαναπαντρευτήκανε και είναι ένα ζευγάρι με μια πάρα πολύ καλή χημεία. Πώς? Άγνωστο. Άλλαξαν ρόλους, άλλαξαν αυτοί σαν άνθρωποι. Ασφαλώς, γιατί όλοι αλλάζουμε. Εσύ δεν είσαι εκείνη που ήσουν πέρυσι. Ακόμη κι αν λες εγώ είμαι η Ανδριανή, δεν είσαι. Εξελισσόμαστε, αλλάζουμε. Εκεί λοιπόν κάτι άλλαξε, κάτι ανακαλύψανε, κάτι συνέβη και το βλέμμα ξανάγραψε ερωτική επιστολή. Αχ, τι ωραία που το είπατε. Δεν ξέρω μετά από αυτή τη συζήτηση τι πρέπει να κρατήσω. Ερωτευτείτε, ερωτευτείτε, γιατί είναι το φυσικό και είναι και το ωραίο και είναι και αυτό το γεννάει ζωή αυτό το πράγμα. Πραγματικά σου δίνει ζωή. Γεννάει ζωή και πρακτικά, αλλά σου δίνει και σένα ζωή σαν άνθρωπο. Δηλαδή, σου νοηματοδοτεί. Θα βάλουμε εδώ όμως μια παρένθεση. ερωτευθείτε, αλλά χωρίς να φέρετε την καταστροφή. Γιατί εγώ που έχω σύζυγο, παιδιά κλπ, δεν μπορείς να μου πεις ερωτεύσουν. Εκεί υπάρχει ένα απαγορευτικό. Και αν σου τύχει και ερωτευτείς, τι θα του πεις? Κλείσε διακόπτη, ξεερωτεύσου. Αν σου τύχει, μπράβο, αυτό είναι μια καταπληκτική ερώτηση που κάνεις. Αν σου τύχει και ερωτευτείς, μόλις γίνει το πρώτο κλικ, πρέπει να στρίψεις. Φύγε, όπως είσαι. Αλλιώς, φέρνεις την καταστροφή. Όχι, εσύ αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Οι άλλοι θα υποστούν τις συνέπειες. Μπορεί να υποστούν τις συνέπειες και οι επόμενες γενιές. Γιατί όταν έχουμε οικογένεια, εγώ βεβαίως να περπατήσω ξυπόλυτη, να μην έχω ψωμί να φάω. Εγώ, αλλά οι υπόλοιποι της οικογένειας και οι επόμενες γενιές δυστυχώς θα ζήσουν τις συνέπειες. Ναι, εγώ βλέπω και οι άνθρωποι γύρω μας το παίρνουν πολύ αψήφιστα αυτό. Μου τύχε να ερωτευτώ έναν άλλον άνθρωπο. Τι να κάνω τώρα? Δεν μπορώ, μπάμπι μου, να είμαι ακόμα μαζί σου. Ναι. Η σχέση μας έχει πεθάνει. Ο γάμος μας έχει τελειώσει. Εάν είναι μόνο ο μπάμπης. Τι να κάνουμε, μπάμπι μου, σε χωρίζω και εσένα και τα παιδιά μου. Α, όχι. Έχουμε παιδιά με τον μπάμπι. Υπάρχει διαφορά, υπάρχει οικογένεια. Εάν έχουμε παιδιά με τον μπάμπι, θα πρέπει μόλις το βλέμμα αστράψει για ένα άλλο, να πει έχω παιδιά. Τον μπάμπι θα μπορούσαμε να τον σχολάσουμε, ναι. Αλλά τα παιδιά όχι. Γιατί είναι μία ευθύνη για το μέλλον, είναι μία ευθύνη παγκόσμια, είναι μία ευθύνη που και οι επόμενες γενιές θα την πληρώσουν. Δεν είναι μόνο τα δικά μου παιδιά ότι θα περάσουν τη δυστυχία αυτή. Και τα εγγόνια των εγγονών μου, αποδεδειγμένα αυτό επιστημονικά. Άρα, ερωτευτείτε όταν είστε ελεύθεροι, ερωτευτείτε στα πρώτα νιάτα, ερωτευτείτε... Όταν είστε ελεύθεροι. Ναι. Μπορεί να μείνεις ελεύθερος, μείνε ελεύθερος αργότερα. Αφεθείτε. Ναι. Από τη στιγμή όμως που κάνεις οικογένεια, έτσι, σκύβεις το κεφάλι και λες... Πορεύομαι μαζεύεσαι. Με σοβαρότητα. Για πάντα. Γιατί εγώ μπορεί να χωρίσω τον μπάμπι όταν τα παιδιά μου θα είναι 30 χρονών. Εξίσου θα σοκαριστούν. Ίσως θα σοκαριστούν πολύ περισσότερο. Δυστυχώς. Ερωτευτείτε τις σχέσεις με τα παιδιά σας. Για να περνάτε όλοι καλά και να μην έχετε και ποθημένα. Να μην έχετε τέτοια πράγματα. Ναι, ερωτευτείτε. Πες το, Ανδριανή μου. Να ερωτευτείτε. Εγώ πρώτη τη σημαία. Πρώτη τη σημαία. Αλλά πρέπει να σκέφτεσαι και τις συνέπειες. Επίσης, γιατί έχω περάσει πια στην ηλικία της νοικοκυροσύνης και τα βλέπω και λίγο διαφορετικά. Ναι, ναι. Αλλά σαν τον έρωτα δεν έχει. Όχι, όχι. Έτσι όχι. Είναι. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κική. Ανδριανή μου, κι εγώ. Ωραία τα πάμε και σήμερα. Καλό βράδυ να έχετε. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε πάλι μαζί σας στις 10 παρά τέταρτο. Γεια σας.